Πάμε τώρα και σε τρίτη κοπέλα. Βεβαίως. Και μάλλον οι πρώτες ήταν πολλές. Εδώ είναι όμως η Άννα Κορακάκη. Μπράβο. Ξεκίνησε το 2024 με χρυσό μετάλλιο. Βέβαια. Σε χαρακτήρα. Πόσο καλύτερα να το ξεκινήσει, να ακούσουμε και λίγο εθνικό ύμνο από την απονομή. Ήταν πρώτη στα 10 μέτρα αεροβόλο πιστόλι στο Grand Prix που διεξήχθη στο Ρουσέτ της Σλοβενίας. Μπήκε πρώτη στην τελική οκτάδα, έμεινε πρώτη μέχρι το τέλος. Δεύτερη η Καραπετιάν από την Αρμενία και τρίτη η Μάγιορ από την Ουγγαρία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στον τελικό είχαμε και μία ακόμα Ελληνίδα, το νέο αίμα της ελληνικής κοποβολής, τη Χριστίνα Μόσχη, η οποία κατέκτησε την 7η θέση. Θα τη δούμε και αυτήν στο Παρίσι, γιατί έχει τσεκάρει και εκείνη το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Αν δεν κάνω λάθος, επειδή μου κάνει τύπο αθλητή ψυχολογίας, θεωρώ ότι αν ξεκίνησε έτσι, έχουμε πολλά να δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μα είχε πει στο Τόκιο τι πρόβλημα είχε με τον Στόκερ και με την ψυχολογική κατάρρευση που είχε και πώς ήταν. Είχε επηρεαστεί πάρα πολύ η γυναίκα με αυτό. Δείχνει ότι έχει βρει τον εαυτό της στην ψυχολογία της φουλ. Και θέλουμε να συνεχίσει έτσι, είμαστε σε προολυμπιακή χρονιά εξάλλου.